Λοιπόν, είναι η φωτογραφία του από το 2019, από τα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, όταν είχε συλληφθεί τότε για την επίθεση, την οποία μας είπε και πριν ο Βασίλης, που είχε σημειωθεί ξανά στην περιοχή του Χαριλάου. Τότε ήταν 4 τα άτομα, είχαν επιτεθεί σε 2 οπαδούς ξανά του Άρη και είχαν τραυματίσει τουλάχιστον τον ένα και είχαν διαφύγει από το σημείο. Λίγη ώρα μετά συνελήφθη ο συγκεκριμένος νεαρός και σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία. Τώρα συνελήφθη εκ νέου, βέβαια με πολύ πιο βαριά κατηγορία, με την κατηγορία, όπως φαίνεται, της ανθρωποκτονίας του 19χρονου Άλκη. Να σου πω ότι μιλάμε για έναν οργανωμένο οπαδό του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλές εκδρομές της ομάδας του. Είναι ένα άτομο το οποίο ήταν γνωστό στην υπηρεσία αθλητικής βίας Θεσσαλονίκης, γιατί είχε πολύ ισχυρή παρουσία στο κόλπο του συνδέσμου του ΠΑΟΚ. Είναι ένα άτομο το οποίο φέρεται ότι ήταν ο ιδιοκτήτης του ενός αυτοκινήτου με το οποίο έφτασε η ομάδα των δολοφόνων του Άλκη. Το αυτοκίνητο του, μάλιστα, να αποκαλύψουμε ότι στην θέση του οδηγού εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος.